εικόνων κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Χαμπάκη. Κεφάλαιο τέταρτον, μέρος δεύτερον, μνήμη θανάτου. Συνέχεια. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και μου οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτόν τον παράδοξο τρόπο. Μία νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήρθε κοντά μου, μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέφτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα, τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε. Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου. Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλυε από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που μόνο εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λυγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. «Ακολούθησέ με», πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δεν περιγράφονται τα απερίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν μεγαλύνητα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου, με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον αποχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησέ με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να ειδείς και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά σε ένα τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν χωρίς ίκτο από φλό άσμεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές, η στεναγμή της αδιάκοπη, το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. Θα μ' αναγνώρισε, γιατί ξέσπασε σε ασυγκράτητο θρήνο. Αλίμονο σε μένα την αθλία, να τη κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή, απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος. Λόγια απεγνωσμένα, κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτή την οδύνη». Τι να έκανα, σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχνα τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο, για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν.
Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό το δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του. Όταν αισθάνθηκε πως έφτανε το τέλος του, παρήγγειλε ο Όσιος Αρσένιος το μαθητή του να μην φροντίσουν να τον θάψουν. Εκείνοι τον άκουσαν ταραγμένοι. «Δεν ήρθε ακόμη στιγμή», τους καθησύχασε, «όταν φτάσει θα σας το φανερώσω. Πλην όμως θα ζητήσω ευθύνες από σας μπροστά στο βήμα του Κριτού, αν τολμήσετε και δώσετε σε άνθρωπο το λείψανό μου». «Τι να το κάνουμε, Αβά?» ρώτησαν εκείνοι. «Δέστε το με ένα σχοινί και σύρετε το στην κορυφή του βουνού. Από εκεί ρίξετε το στη χαράδρα να το φάγουν τα όρνια». Τα έλεγε αυτά ο Άγιος γιατί φοβόταν και τη μεταθάνατο δόξα. Όταν έφτασε η τελευταία του στιγμή, οι μαθητές του που τον είχαν περιτριγυρισμένο τον είδαν να κλαίει. «Και εσύ φοβάσαι το θάνατο, Αβά?» τον ρώτησε κάποιος. «Πιστέψατε με τέκνα πως αυτός ο φόβος δεν έλειψε ποτέ από την ψυχή μου αφού το έγινα μοναχός», είπε ο μεγάλος στην αρετή και στην άσκηση ερημίτης και παρέδωσε το πνεύμα. Ένας γέροντας ασκητής που δεν κατέβαινε ποτέ στον κόσμο είχε διακονητή ένα καλό χριστιανό. Αυτός πουλούσε τα πανέρια του γέροντος και του έφερνε το ψωμί του. Στην πόλη που κατοικούσε ο διακονητής έμενε και κάποιος πολύ πλούσιος που ήταν όμως κακότροπος και ασεβής άνθρωπος. Ξαφνικά μια μέρα πέθανε ο πλούσιος. Οι συγγενείς του για επίδειξη του έκαναν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Όλοι οι πόλεις και πρώτος ο επίσκοπος με ολόκληρο το κλήρο συνόδευσαν τον νεκρό στο κημητήριο. Τον έθαψαν σε καλυμάρμαρο μνημείο για το οποίο σπαταλήθηκε ασυλλόγιστα πολύ χρήμα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου ξεκίνησε ο καλός χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο. Λίγο πιο έξω από τη σπηλιά του όμως τον βρήκε νεκρό, φαγωμένον από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός ταράχτηκε. «Θεέ μου», συλλογίστηκε, «τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά, και κυδεύτηκε με τιμές και δόξες, ενώ ο Άγιος τούτος άνθρωπος που σου ήταν τόσο αφοσιωμένος βρήκε τον πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου?» Ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε φωνή να του λέγει: «Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου. Εκείνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξει στο διάστημα της ζωής του. Έλαβε την αμοιβή του στον επίγειο κόσμο. Στον άλλο μόνο τιμωρία τον περιμένει. Ο ασκητής σαν άνθρωπος είχε μικρές ατέλειες. Τις πλήρωσε εδώ για να παρουσιαστεί τέλειος εμπρός στο δημιουργό του». Δύο συνασκητές ζούσαν στην ίδια έρημο σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο. Κι οι δυο αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους. Ο ένας όμως μελετούσε διαρκώς το θάνατο και αυτό του έφερνε κατάνοιξη στην καρδιά και το δάκρυ δεν έλειπε ποτέ από τα μάτια του. Ο άλλος είχε ένα μικρό κήπο και τον φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια. Μία μέρα ο κήπουρος έπρεπε να κατεβεί στην πόλη. Πήγε στο συνασκητή του και τον παρεκάλεσε να προσέχει τον κήπο του ώσπου να γυρίσει. Εκείνος υποσχέθηκε και ο κυπουρός έφυγε ήσυχος. Τότε ο αδελφός είπε στον εαυτό του: «Όσο έχεις καιρό ταπεινέ, φρόντιζε τον κήπο». Λέγοντας αυτά παραδόθηκε σε κατανυκτική προσευχή και έφυσε πολλά δάκρυα για την ψυχή του τη νύχτα εκείνη και ολόκληρη την άλλη μέρα χωρίς διακοπή. Το άλλο βράδυ γύρισε από την πόλη ο κυπουρός και βρήκε τον κήπο του κατεστραμμένο από σκαντζόχυρους. Στενοχωρημένος πήγε να βρει το γείτονά του. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει για την αμέλειά σου», του είπε πειραγμένος. «Έτσι φρόντισες τον κήπο μου». «Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφέ μου», του αποκρίθηκε ήρεμα εκείνος, «πως έκανα ό,τι μπορούσα να τον περιποιηθώ και ελπίζω με τη χάρη του ότι θα μας δώσει καρπούς». Έλεγε αυτά και ο νους του ήταν στην πνευματική καλλιέργεια. Ο άλλος όμως που δεν καταλάβαινε του είπε θυμωμένα: «Τώρα που καταστράφηκε όλος περιμένεις καρπούς?» Όταν ήταν ανομβρία
Ο Κυπουρός που δεν έπαβε να ανησυχεί για τον κήπο του, έλεγε στο συνασκητή του: «Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να βρέξει, είμαστε χαμένοι». Και εκείνος που μόνο τα δάκρυα έχει στο νου του, με τα οποία ποτίζεται η καρδιά για να καρποφορήσει αρετές, του απαντούσε: «Αλίμονο αδελφέ μου, αν ξεραθούν οι πηγές, δεν θα βρούμε σωτηρία». Ο Χριστός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο εκείνον άγγελο. Όταν κατάλαβε πως έφτασε πια το τέλος του, φώναξε το συνασκητή του και τον όρκησε να του κάνει τη χάρη που θα του ζητούσε. «Όταν θα έχω πια ξεψυχήσει», του είπε, «θέλω να σύρεις το σώμα μου μακριά και να τα αφήσεις να φαγωθεί από τα όρνια, γιατί έχει αμαρτήσει και δεν είναι άξιο να ταφεί». Εκείνος ταράχτηκε: «Αδύνατο να κάνω τέτοιο πράγμα, αδελφέ, δεν το στέργει η ψυχή μου». «Αν μου υπακούσεις», αποκρίθηκε ο ετοιμοθάνατος, «και μου κάνεις αυτή τη χάρη, σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω από εκεί που πηγαίνω». Με πολύ πόνο στην ψυχή ο αδελφός ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έσυρε γυμνό το σώμα του νεκρού και το έριξε σε μια βαθιά χαράδρα. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο νεκρός και του είπε: «Ο Θεός να σε ελεήσει, αδελφέ, όπως εσύ ελέησες σε μένα. Μεγάλη χάρη βρήκε η ψυχή μου, γιατί καταφρονέθηκε το σώμα. Παρακάλεσα πολύ για σένα που τόσο με ευεργέτησες. Άφησε πια τη φροντίδα του κήπου και με ρίμνησε για την ψυχή σου. Το τέλος σου πλησιάζει. Πένθησε και κλάψε. Τα κατανυκτικά δάκρυα έχουν τη δύναμη να σβήνουν τη φλόγα της κολάσεως». Μέρος τρίτο. Φόβος Θεού. Ένας ευσεβής νέος ερώτησε τον Αβά Ευπρέπειο πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. «Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού», αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας: «Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη». «Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι», έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος, «και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρωπίνης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές». Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: «Μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος». Τέταρτο μέρος. Κατά Θεόν πένθος. Ένας αρχάριος μοναχός που επιθυμούσε πολύ να κόψει τα ελαττώματά του, παρακάλεσε το σοφότατο Αβά Βαρσανούφιο να τον διδάξει πώς να συγκρατεί τη γλώσσα και να αποφεύγει την παρησία. «Πάρε σύντροφό σου το πένθος τέκνων», του αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, «και αυτό θα σε διδάξει». «Πώς μπορώ να κρατήσω στην καρδιά μου το πένθος, Αβά, αφού είμαι υποχρεωμένος να εξυπηρετώ τους ανθρώπους και να συναναστρέφουμε μαζί τους?», ερώτησε πάλι ο νέος. «Θυσίαζε κάθε μέρα το δικό σου θέλημα στο θέλημα του Θεού και του πλησίον σου, και μην προσέχεις ποτέ τα σφάλματα των άλλων παρά μόνο τα δικά σου, και θα αποκτήσεις το πένθος ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους». «Υπάρχει πένθος χωρίς δάκρυα?», ζήτησε να μάθει ο αδελφός. «Δεν προκαλούν τα δάκρυα πένθος, αλλά το πένθος δάκρυα», είπε ο Αβάς. «Όταν οι λογισμοί σου είναι συμμαζεμένοι, όταν θυμάσαι πως με τις αμαρτίες σου λύπησες τον Θεό, τότε έρχεται το πένθος στην καρδιά σου και το κατανυκτικό δάκρυ στα μάτια σου». Ο Μέρες Αρσένιος, έλεγαν οι συνασκητέ του, είχε στο στήθος ένα παλιό κομμάτι πανί για να σκουπίζει τα δάκρυα που διαρκώς έτρεχαν από τα μάτια του, ενώ ήταν σκυμμένος στο εργόχειρό του. Ο Όσιος Ποιμήν, που τον είδε κάποτε να χύνει τόσα δάκρυα, του είπε με θαυμασμό: «Τρισευτυχισμένος είσαι, Αρσένιε, γιατί πένθησες τόσο πολύ σε αυτόν τον κόσμο, ώστε θα βρεις παντοτινή χαρά στον άλλο». Λένε ακόμη πως και ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος, πεθαίνοντας, ψιθύρισε: «Μακάριε, Αρσένιε,
ποτέ δεν λησμόνησε στην κρίσιμη τούτη στιγμή της ανθρωπίνης ζωής, πενθώντας και κλαίοντας ακατάπαυστα. Ένας γέροντας έδωσε αυτή τη συμβουλή σε κάποιον νέο που τον παρακαλούσε να του πει πώς να σωθεί. Βίασε τον εαυτό σου, τέκνον, να κάνει ό,τι κάνουν οι κατάδικοι στη φυλακή. Τους ακούς να ρωτάνε διαρκώς με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Πού είναι ο ηγεμόν, πότε έρχεται, μήπως δόθηκε χάρης. Τρέμουν και κλαίνε περιμένοντας τη στιγμή που θα τους πάρουν για να τους οδηγήσουν στον τόπο της εκτελέσεως. Λέγε κι εσύ στο λογισμό σου, οι αμαρτίες μου με κατεδίκασαν. Πώς θα αντικρίσω τον δίκαιο κριτή, τι θα απολογηθώ. Πένθησε και κλάψε για αυτές για να σωθείς. Η νηστεία, έλεγε ο αβάς Λογκίνος, ταπεινώνει το σώμα. Η αγρυπνία καθαρίζει το νου. Η ησυχία φέρνει πένθος στην καρδιά. Το πένθος βαπτίζει τον άνθρωπο και τον κάνει αναμάρτητο. Ο ίδιος Όσιος είχε πολύ κατάνοιξη. Όταν προσήφιετο ή έψαλε, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του. Κάποτε τον ρώτησε ο αρχάριος μαθητής του, «Μα πρέπει οπωσδήποτε να κλαίει ο άνθρωπος όταν προσεύχεται, αβά?» «Ναι, τέκνον», αποκρίθηκε ο γέροντας, «αυτό θέλει τώρα από τον άνθρωπο ο Θεός. Δεν τον έπλασε βέβαια από την αρχή για να πενθεί και να κλαίει, αλλά να χαίρεται δοξολογώντας με καθαρή καρδιά το Δημιουργό του καθώς οι άγγελοι. Η αμαρτία όμως του στέρισε τη χαρά. Και τώρα ο πεσμένος άνθρωπος χρειάζεται το πένθος και το λυτρωτικό δάκρυ. Όπου δεν υπάρχει πτώσης, δάκρυ και πένθος δεν χρειάζεται. Σαν ήμουν μικρός», έλεγε κάποτε ο Όσιος Μακάριος, «έβοσκα βόδια μαζί με άλλα παιδιά. Μια μέρα πήγαν να κλέψουν σίκα και πήραν και μένα κοντά. Όταν γυρίζαμε στο κοπάδι, έπεσε ένα σίκο από το καλάθι και εγώ το σήκωσα και το έφαγα. Τώρα που άσπρισαν πια τα μαλλιά μου, θυμάμαι την αμαρτία εκείνη και θρηνώ». «Αν πέσαμε ποτέ σε σαρκική αμαρτία», έλεγε στους μαθητές του ο αβάς Μωυσής, «ας μετανοήσουμε και ας πενθήσουμε τώρα, προτού μας προλάβει το πένθος της φοβερής καταδίκης μας». Άλλοτε πάλι έλεγε, «Με δάκρυα γεννιόνται οι αρετές και δι' αυτόν δίνεται άφεσης. Αλλά όταν κλαίμε δεν πρέπει να υψώνουμε τη φωνή του στεναγμού μας για να μην ακουγόμαστε από άλλους. Ας μην γνωρίζει η αριστερά μας, δηλαδή η καινοδοξία, τι κάνει η δεξιά μας, η λύπη της καρδιάς». Σε κάποιον αδελφό που τον ρώτησε τι να κάνει όταν έχει πειρασμούς ή πονηρούς λογισμούς στη διάνοια, ο ίδιος γέρον αποκρίθηκε, «Τρέξε κλαίγοντας την αγαθότητα του Θεού και φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής σου ζητώντας βοήθεια. Ο Θεός είναι κοντά σε εκείνους που τον επικαλούνται», μας λέγει η Αγία Γραφή. Καθώς κατέβαινε κάποτε στην Αλεξάνδρεια ο αβάς Ποιμήν, ο δρόμος του τον έφερε έξω από το κημητήρι της πόλεως. Μπήκε μέσα να αντικρίσει τη ματαιότητα του κόσμου, προτού πατήσει το πόδι του στην περίφημη πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Κοντά σε ένα μαρμάρινο μνήμα, μια μαυροντημένη γυναίκα είχε ανασπάσει τα πλούσια μαλλιά της και θρυνούσε απαρηγόρητα. Το κλάμα της σπάραζε την καρδιά. «Όλα τα ευχάριστα του κόσμου να μαζευτούν γύρω της την ώρα τούτη», συλλογίστηκε ο γέροντας, «δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν, μα ούτε καν να μετριάσουν τον πόνο της ψυχής της. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς οι μοναχοί να βάλουμε τέτοιο πένθος στην καρδιά μας και να θρυνούμε έτσι ακατάπαυστα τις αμαρτίες μας». «Τι πρέπει να κάνω, αβά, για να κερδίσω τον παράδεισο?» ρώτησε κάποιος νέος τον Όσιο Ποιμένα. «Ο Πατριάρχης Αβραάμ», το αποκρίθηκε εκείνος, «όταν εγκαταστάθηκε στη γη της Επαγγελίας, αγόρασε για τον εαυτό του μνήμα και με αυτό κληρονόμησε τη γη». «Τι σημασία έχει το μνήμα?» ζήτησε να μάθει ο αδελφός. «Τόπος πένθους και δακρύων», εξήγησε ο Όσιος. «Πώς να σωθώ, πάτερ?» ερώτησε άλλος αδελφός τον ίδιο Όσιο. «Αν μάθεις ευνηδίως, τέκνον, πως πρόκειται να σε επισκεφθεί ο Κύριος, για ποιο πράγμα θα φροντίσεις πρώτα?» «Για τις αμαρτίες μου», είπε ο αδελφός.
Κλείσε λοιπόν από τώρα στο κελί σου και επέλθησε για αυτές, έως ότου σε λεήσει ο Θεός, συμβούλευσε Όσιος. Καθόμαστε κάποτε με τον Αβά πειμένα και πλέκαμε τα πανέρια μας, έλεγε στους αδελφούς ο φίλος του Οσίου Αβάς Ισάκ. Ξαφνικά τον βλέπω να σταματά, να βλέπει στο κενό, σαν να βρισκόταν πολύ μακριά ο νους του. Το πρόσωπό του να παίρνει έκφραση πόνου και δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του. Τον κοίταζα πολλή ώρα σαστισμένος, μα δεν τολμούσα να του μιλήσω και να τον αποσπάσω από την έκστασή του. Όταν συνήλθε όμως, τον παρακάλεσα πολύ να μην μου κρύψει πού ήταν ο λογισμός του όλη αυτή την ώρα. «Κάτω από το σταυρό του Ιησού», μου είπε ψιθυριστά, «μαζί με την Παρθένο Μαρία που έκλαιε απαρηγόρητα. Ω, πώς επεθύμησα να κλαίω όπως και εκείνη και εγώ πάντοτε». Νιώθα τον εαυτό μου διαρκώς βυθισμένο μέσα στη λάσπη της αμαρτίας ως το λαιμό, έλεγε με ταπεινοσύνη ο Αβάς Παύλος, και κλαίω φωνάζοντας τον Ιησού με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου, «Κύριε, ελέησόν με». Ο Αβάς Σιλουανός είχε διαρκώς στην καρδιά του το πένθος και γι' αυτό δεν ήθελε να βγαίνει έξω από την ερημική καλύβα του. Όταν αναγκαζόταν να βγει, σκέπαζε το πρόσωπο με το κουκούλι του. «Δεν είμαι άξιος να βλέπω το φως, αφού ζω ακόμη στο σκοτάδι της αμαρτίας», έλεγε σε εκείνους που τον ρωτούσαν γιατί επέμενε να σκεπάζει τα μάτια του. Η κατάνοιξη και το δάκρυ είναι βάλσαμο για την ψυχή. Το δίνει χάρισμα ο Θεός. Μα να πώς το αυξάνουν οι αφοσιωμένοι δούλοι του. Ένας αδελφός είχε κατάνοιξη στην προσευχή, γιατί διατηρούσε στην καρδιά του το κατά Θεόν πένθος. Μια μέρα έχισε τόσα δάκρυα που και ο ίδιος απόρρισε και άρχισε να συλλογίζεται. «Μήπως είναι σημάδι πως φθάνει το τέλος μου». Με τη σκέψη του θανάτου πλήθαιναν τα δάκρυα. Μεγάλωνε η κατάνοιξη και η αγγελική εκείνη ύπαρξη ζούσε μόνο για το Θεό. «Πώς συμβαίνει, Αβά», ρώτησαν οι αδελφοί τον Όσιο Θεόδωρο της Φέρμης. «Άλλοτε μένε έρχονται μόνα τους τα δάκρυα στην προσευχή, άλλοτε πάλι να στερεύουν». «Τα κατανοικτικά δάκρυα», εξήγησε ο σοφός γέροντας, «μοιάζουν πολύ με τη βροχή. Άλλοτε βρέχει ραγδαία και άλλοτε πάλι γίνεται μεγάλη ξηρασία. Όταν βρέχει, ο φρόνιμος Γεωργός καλλιεργεί το χωράφι του και κοιτάζει μη πάει χαμένη ούτε σταλαγματιά νερό. Πολλές φορές μιας ημέρας βροχή αρκεί για όλο το χρόνο και δίνει άφθονους καρπούς στο Γεώργο. Ας φροντίσει και ο ευσεβής άνθρωπος να καλλιεργεί με προσοχή το χωράφι της ψυχής του όταν έρχονται τα δάκρυα για να έχει πνευματικούς καρπούς τον καιρό της ξηρασίας. Ποιος γνωρίζει αν θα βρει άλλοτε την ευλογημένη βροχή των δακρύων». «Όταν νιώσεις κατάνοιξη στην καρδιά σου», συμβουλεύει κάποιος γέροντας, «άφησε κάθε άλλη απασχόληση και πες το λογισμό σου. Μήπως πλησιάζει η μέρα του θανάτου μου και μου στέλνει πένθος και δάκρυα ο Θεός για να με σώσει. Γιατί καθώς ο διάβολος στα τέλη του πολεμά πιο δυνατά τον άνθρωπο για να τον ρίξει στο κακό, έτσι και ο Θεός του στέλνει τρόπους και μέσα για να τον σώσει». Δύο αδέλφια από την Αίγυπτο άφησαν τον κόσμο και πήγαν να σκητεύσουν στο βουνό της Νητρίας. Έγιναν υποτακτικοί ενός Αγίου Ερημίτη και αγωνίζονταν να σώσουν την ψυχή τους. Κοντά στις άλλες αρετές απόκτησαν και το πένθος και έχυναν κάθε μέρα πολλά δάκρυα. Μια μέρα που ο γέροντάς τους έκανε προσευχή για αυτούς, είδε ένα παράδοξο όραμα. Τα δύο αδέλφια γονατισμένα προσεύχονταν κρατώντας το χέρι του καθένας μια πυκνογραμμένη κόλλα χαρτί. Ενώ τα χείλη τους υποψιθύριζαν τα λόγια της καρδιάς τους, από τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι δάκρυα και έπεφταν επάνω στο χαρτί τους. Του ενός τα γράμματα έσβηναν με ευκολία από τα δάκρυα και το χαρτί του έγινε κατάλευκο. Του άλλου του καημένου, όσο και αν κοπίαζε, όσο και αν έκλαιγε, με πόνο τα γράμματα λες και ήταν χαραγμένα με πύρνο μελάνι, δεν έσβηναν. Ο γέροντας σε τρόμαξε από αυτό που έβλεπε μπροστά του. Λυπήθηκε η καρδιά του τον κόπο του αδελφού. «Θεέ μου», παρακάλεσε, «τι σημαίνει τούτο?» Και ο Κύριος το αποκάλυψε πως στο χαρτί του καθενός ήσαν γραμμένες οι αμαρτίες του. Του ενός ήσαν σφάλματα μικρά, ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες,
που το δάκρυ εύκολα τις εξάλειψε. Το άλλο ήσαν βαριές θανάσιμες αμαρτίες, βαθιά ριζωμένα πάθη που ήθελαν κόπους και αγώνες καθημερινούς για να ξεριζωθούν. Ύστερα από αυτό καλούσε κάθε μέρα σε εξομολόγηση τον αδελφό εκείνο Άγιος Γέροντας και τον βοηθούσε και αγωνιζόταν μαζί του να βγάλει τα γκάθια που ήσαν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Κοπίασε, αδελφέ», του έλεγε, «γιατί είναι πύρινα και με δυσκολία σβήνουν». Μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην του κόψει την προθυμία, έως ότου με τη βοήθεια του Θεού και τον αγώνα του νέου εξαλείφθηκαν και τα δικά του γράμματα, όπως αποκαλύφθηκε πάλι στον Άγιο Ερημίτη. Δύο συνασκητές που αγωνίζονταν μαζί διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι, τον ερωτούσε ο άλλος με απορία. Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ, και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρεσέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία. Όχι, αδελφέ μου, διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, δεν με ενοχλείς, αντίθετα μάλιστα με ωφελείς πολύ, γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανοίξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα συγκινείται η καρδιά μου και μέμφω με τη σκληρότητά μου. Για αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων. Αν δεν νιώθεις ποτέ να κατανοίγεται η ψυχή σου όταν προσεύχεσαι ή όταν μελετάς το Λόγο του Θεού, έλεγε σε ένα νέο κάποιος γέροντας, πρέπει να γνωρίζεις πως πάσχεις ή από καινοδοξία ή από φιλιδονία. Αυτά τα δύο θηριά διώχνουν από τον άνθρωπο την κατάνοιξη. Κάποιος γέροντας ερημίτης κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Οι δουλειές τους ανάγκασαν να μείνουν μερικές ημέρες εκεί. Όταν έβγαιναν το πρωί στο δρόμο, παρατηρούσαν πως πολλοί άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, περνούσαν από το νεκροταφείο. Καθένας στεκόταν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, στο μνήμα του νεκρού του και έκλαιε και στέναζε και μυρολογούσε. Πόσο ψυχικό πόνο έκρυβε ο καθένας τους. «Βλέπεις πόσα δάκρυα χύνουν όλοι τούτοι τέκνων», είπε ο γέροντας στην υποτακτικό του. «Κι όμως το πένθος τους δεν είναι κατά Θεόν, δεν κλαίνε τις αμαρτίες τους. Αν εμείς δεχίσουμε τόσα για τις δικές μας αμαρτίες, δεν ξέρω αν θα σωθούμε». Σαν γύρισαν στην έρημο, η πρώτη τους δουλειά ήταν να ανοίξουν δύο τάφους δίπλα-δίπλα, καθένας για τον εαυτό του. Από τότε περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας στο κημητήρι εκείνο και έκλαιγαν για την ψυχή τους σαν να είχαν μπροστά τους πολύ αγαπημένο νεκρό. Αν καμιά φορά ο νέος αποκοιμιόταν, ύστερα από την νυχτερινή τους προσευχή, ο γέροντας τον ξυπνούσε γρήγορα, θυμίζοντάς του πως οι άνθρωποι στην πόλη θα είχαν φτάσει πια στο νεκροταφείο και θα είχαν αρχίσει το έργο τους. «Είναι σκληρή σαν πέτρα η ψυχή μου σήμερα και δεν μπορώ να κλάψω», έλεγε καμιά φορά στο γέροντά του υποτακτικός. «Αγωνίσου λίγο ακόμη, τέκνον», τον παρακινούσε εκείνος. «Ο Θεός θα ειδεί τον κόπο σου και θα σε λεήσει. Η καρδιά που θα δεχτεί μια σαϊτιά πληγώνεται και δεν βρίσκει πια γιατριά. Το ίδιο παθαίνει και όταν την πλήξει το κατά Θεόν πένθος. Ο πόνος δεν φεύγει πια από αυτή, μέχρι θανάτου μένει πληγωμένη». Άλλοτε πάλι που ο νέος άρχισε να χορταίνει υπερβολικά, ο γέροντας τον συμβούλευε να αγαπήσει την εγκράτεια σε όλα. «Παραπονιέσαι, παιδί μου, πως σκληραίνεται συχνά η καρδιά σου και δεν χύνει δάκρυα. Το πένθος μοιάζει με ταναμένο λιχνάρι που, αν τα αφήσεις απροφύλακτο, σβήνει στη στιγμή. Η πολυφαγία και η πολυυπνία το μαραίνουν. Η καταλαλιά και η πολυλογία το εξαφανίζουν ολοκληρωτικά. Ο ευλαβής άνθρωπος που αγαπά τον Ιησού και επιθυμεί να διατηρήσει το πένθος στην καρδιά του, πρέπει στην καθημερινή του ζωή να κάνει θυσίες για χάρη του». «Τι είδους θυσίες?» ζήτησε να μάθει ο νέος. «Μικρές θυσίες που, σαν τις ακούμε, δεν μας κάνουν εντύπωση, μα που σφυριλατούν το χαρακτήρα και τον κάνουν όμοιο με το χαρακτήρα του Χριστού», εξήγησε ο γέροντας. «Βρίσκεις, λόγου χάρη, φρέσκο ψωμί.
άφησε να το φάγει άλλος και ευχαριστήσου εσύ με το ξερό για την αγάπη του Χριστού. Σου φέρνουν καλό κρασί. Ανακάτεψέ το με ξύδι για χάρη εκείνου που ποτίστηκε ξύδι και χωλεί επάνω στο σταυρό για την αγάπη σου. Ήπιες πολύ λίγο και άφησε το περισσότερο λέγοντας: αυτό είναι το μέρος του Χριστού. Αν έχεις μαλακό προσκέφαλο, άφησε το κατά μέρος και βάλε λιθάρι κάτω από την κεφαλή σου για τον Χριστό. Αν κρυώνεις τον ύπνο σου γιατί δεν έχεις σκεπάσματα, μην παραπονεθείς. Συλλογήσου πως και ο Χριστός γυμνός επάνω στο σταυρό κρύωνε κάποτε για χάρη σου. Μη θέλεις να είναι το φαγητό σου καλοπεριποιημένο. Θυμήσου πως πείνασε και δίψασε για σένα ο Χριστός. Ανάμιξε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη και ζήσε ταπεινά, όπως έζησε στη γη ο Χριστός μας, για να βρεις αιώνια ανάπαυση στη Βασιλεία Του. Κεφάλαιον πέμπτον, πρώτο μέρος, προσευχή. Ο Μέγας Αρσένιος, λέγουν οι βιογράφοι του, ύψωνε τα χέρια του σαν άλλος Μωυσής στην προσευχή, ενώ ο ήλιος έδιε πίσω του και τα κατέβαζε όταν έλαμπε πάλι στο πρόσωπό του. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού που είχε ιδρύσει ο Άγιος Επιφάνιος, ο επίσκοπος της Κύπρου, επισκέφθηκε κάποτε τον Άγιο και του είπε με κάποια ικανοποίηση: «Με την ευχή σου, Δέσποτα, δεν παραμελούμε τον κανόνα της προσευχής που μας έδωσες. Διαβάζομαι με προθυμία την πρώτη ώρα, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη». «Και τις άλλες ώρες τι κάνετε?» ρώτησε με έκπληξη ο Άγιος Ιεράρχης. «Δεν ασχολείστε με την προσευχή? Τότε δεν είστε μοναχοί?» Και βλέποντας την απορία του ηγουμένου εξήγησε: «Εκείνος που ανήκει στην τάξη του μοναχού έχει καθήκον να ασχολείται διαρκώς με την προσευχή και την ψαλμωδία. Ο προφήτης Δαβίδ, αν και βασιλιάς μαζί και πολεμιστής, το βράδυ προσευχόταν, τα μεσάνυχτα σηκωνόταν από το στρώμα του, το ομολογεί ο ίδιος, για να δοξολογήσει μαζί με τους αγγέλους το Θεό. Πριν από τα ξημερώματα τον βρίσκομαι ακόμη να δέεται. Μόλις ξημέρωνε, ύψωνε την καρδιά του για να ευχαριστήσει τον πλάστη του. Το πρωί παρακαλούσε και πάλι, το μεσημέρι και το βράδυ έκλεινε το γόνι για να οικετεύσει τον Θεό. Γι' αυτό μας βεβαιώνει πως 7 φορές την ημέρα ενούσε τον Κύριο». Ο χριστιανός που θυμάται να συνομιλήσει με τον Θεό μόνον όταν φάσει ορισμένη ώρα της προσευχής, δεν έχει ακόμη μάθει να προσεύχεται, λέει ένας από τους πατέρες. «Από τούτα τα 4 έχει πιο πολύ ανάγκη η ψυχή», έλεγε κάποιος γέροντας. «Να φοβάται την κρίση του Θεού, να μισεί την αμαρτία, να αγαπά την αρετή και να προσεύχεται αδιαλείπτος». «Όταν ήμουν νέος», έλεγε στους αδελφούς ο Αβάς Σίδερος, ο πρεσβύτερος της Κήτης, «δεν είχα ορισμένο καιρό για προσευχή. Προσευχόμουν χωρίς διακοπή όλη την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας». Αν υπολογίσει ο Θεός την αμέλειά μας την προσευχή και το σκορπισμό του νου μας την ψαλμωδία, είναι αδύνατο να σωθούμε, έλεγε ο Αβάς Θεόδωρος. Οι νεότεροι μοναχοί μιας σκήτης επισκεφθήκαν έναν από τους γέροντας για να τον συμβουλευθούν. Εκείνος τους υποδέχθηκε με χαρά και αφού είπε τη συνηθισμένη προσευχή, κάθισε μαζί τους και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις τους. Όταν πια σηκώθηκαν να φύγουν, είπαν στο γέροντα να κάνει προσευχή. «Δεν προσευχηθήκαμε», είπε με απορία εκείνος. «Προσευχηθήκαμε, Αβά, όταν ήρθαμε, ύστερα όμως αρχίσαμε τη συνομιλία». «Συγχωρήσατε με, παιδιά μου, αλλά ξέρω καλά πως ένας από μας είπε 100 ευχά στο διάστημα της συνομιλίας». Ο Αβάς Ισαΐας, ο πρεσβύτερος του Πιλουσίου, μάλωνε τους αδελφούς όταν συνομιλούσαν στην τράπεζα. «Μη μιλάτε, παιδιά μου», τους έλεγε. «Η τράπεζα του μοναχού πρέπει να είναι δεύτερη εκκλησία. Είδα κάποτε ένα φτωχό που ενώ έτρωγε εδώ μαζί με όλους, η προσευχή του σαν φωτεινή στήλη άγγιζε τον ουρανό». Πέρασαν κάποτε από το κελί του Αβά Λουκίου οι λεγόμενοι ευχείτε μοναχοί. Ο γέροντας τους κράτησε και συνομίλησε μαζί τους. «Ποιο είναι το έργο σας, αδελφοί?» τους ρώτησε. «Εμείς δεν ασχολούμεθα με καμιά υλική εργασία», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Ακολουθούμε τη σύσταση του θείου Παύλου. Αδιαλείπτος προσευχόμεθα». «Δεν τρώτε καθόλου?» «Τρώμε». «Δεν κοιμάστε?» «Κοιμόμεθα λίγο». «Όταν κοιμάστε, ποιος προσεύχεται για σας?» «Μιλιά». «Μα τότε, αδελφοί μου», είπε ο Αβάς Λούκιος,
Δεν κάνετε ακριβώς αυτό που λέτε. Εμείς εδώ κάνουμε εργόχειρο για να μην ζούμε εις βάρος άλλων. Και να πώς τηρούμε το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Όταν αρχίζουμε το πρωί τη δουλειά μας, λέγει ο καθένας μας: «Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός, και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου». Δεν είναι τούτο προσευχή? Όταν με το νου προσεύχω, με τα χέρια μου πλέκουν. Από την εργασία μου αυτή κερδίζω 16 νομίσματα. Ξοδεύω ελάχιστα για το καθημερινό μου ψωμί και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς και αρρώστους αδελφούς μου που δεν μπορούν να εργαστούν. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι αδελφοί. Όταν λοιπόν εμείς τρώμε ή κοιμόμεθα, οι πτωχοί προσεύχονται για μας και η καρδιά μας μας πληροφορεί πως έτσι εφαρμόζομαι τη σύσταση του Αποστόλου. Ερώτησαν τον Αβά Αγάθωνα οι αδελφοί ποια αρετή νομίζει πως είναι πιο επίπονη. «Η προσευχή», αποκρίθηκε εκείνος. «Όταν ποθήσει η ψυχή να συνομιλεί συχνά με το δημιουργό της, αγωνίζονται τα πονηρά πνεύματα να την εμποδίσουν, γιατί ξέρουν πως δεν υπάρχει πιο ισχυρό όπλο εναντίον τους από την προσευχή. Όταν αποκτήσει οποιαδήποτε άλλη αρετή η ψυχή, ύστερα ξεκουράζεται. Μα για να μάθει να προσεύχεται όπως πρέπει, χρειάζεται να κοπιάζει σε όλη της τη ζωή». Ενώ προσήφιεται ο κάποιος Άγιος Γέροντας, ένας σκορπιός του δάγκωσε το πόδι. Η καρδιά του έσταξε αίμα από τον πόνο, μα δεν διέκοψε την προσευχή του. Στάθηκε ακίνητος ως το τέλος. Οι νεότεροι αδελφοί στη Σκήτη περικύκλωσαν μια μέρα τον Όσιο Μακάριο και τον παρακαλούσαν να τους διδάξει πώς να προσεύχονται. «Το μεγαλύτερο σφάλμα που κάναμε στην προσευχή», αποκρίθηκε εκείνος, «είναι η περιτολογία. Αρκεί να μάθει ο άνθρωπος να υψώνει το νου του στα ουράνια και να λέγει μόνη του την ψυχή: Κύριε, ελέησόν με, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις. Τούτο είναι προσευχή». Όταν πάλι νιώθει δυνατή επάνω του την επίθεση του διαβόλου ή την επανάσταση των κατωτέρων παθών του, ας τρέχει με πίστη στον ουράνιο πατέρα και ας φωνάζει σε αυτόν όχι με το στόμα, αλλά με την καρδιά: «Κύριε, βοήθησε». Εκείνος γνωρίζει τον τρόπο να βοηθήσει την ψυχή που πηγαίνει κοντά του με εμπιστοσύνη. Εκείνος που έχει συμμαζεμένο το νου του όταν προσεύχεται και προσέχει σε αυτά που λέγει, απομακρύνει με τη φλόγα της προσευχής του τους δαίμονες, λέγει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος. Εκείνος όμως που μετεωρίζεται περιπέζεται από αυτούς. Ένας Άγιος Ερημίτης, πολλά χρόνια κλεισμένος μέσα σε μια σπηλιά στη ρίζα ενός απόκριμνου βράχου, είχε μοναδική του απασχόληση την προσευχή. Ο ουράνιος πατήρ, προνοώντας για αυτόν όπως για τα πετεινά του ουρανού, τον έτρεφε με αυτό το θαυμαστό τρόπο. Κάθε βράδυ, ύστερα από τη δύση του ηλίου, έβρισκε ένα ζεστό ψωμί που έλεγες πως μόλις είχε βγει από το φούρνο στην είσοδο της σπηλιάς του. Χρόνια γινόταν αυτό. Μία μέρα όμως πήγε να δει τον ερημίτη μας ένας συνασκητής του και καθώς συνομιλούσαν του υπέδειξε πως δεν ήταν σωστό να κάθεται αργός. Τον βοήθησε να κόψει καλάμι από το έλος και τον έμαθε να πλέκει πανέρια. Σαν βράδυες, κουρασμένος από τη δουλειά του και πεινασμένος ο γέροντας, πήγε στη σπηλιά του να πάρει το ψωμί του. Με πόση ανακούφιση θα το έτρωγε. Δεν βρήκε όμως τίποτε. Έτσι κοιμήθηκε νηστικός. Την άλλη μέρα ασχολήθηκε πάλι με ζήλο στο εργόχειρο, αλλά δεν βρήκε πάλι στη θέση του το βράδυ το ευλογημένο ψωμάκι με το οποίο τόσα χρόνια τον έτρεφε ο Θεός. Στενοχωρημένος τότε προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο να του φανερώσει σε τι είχε σφάλει ώστε να πάψει να φροντίζει πια γι' αυτόν. Άκουσε τότε θεία φωνή να του λέγει: «Όταν ήσουν απασχολημένος μόνο με μένα, σε έτρεφα. Τώρα που έμαθες εργόχειρο, δίκαιο είναι να σε τρέφει αυτό». Ένας από τους μεγάλους πατέρες της ερήμου ξεκίνησε μια μέρα να πάει στο Ρωσινά για να επισκεφθεί τους μοναχούς που ασκήτευαν εκεί επάνω. Στο δρόμο συνάντησε έναν από αυτούς και ανέβαιναν σιγά σιγά συζητώντας. «Βρισκόμαστε σε μεγάλη στενοχώρια, Αβά», είπε αναστενάζοντας ο μοναχός. «Έχει μήνες να βρέξει και μας έλειψε τελείως το νερό». «Γιατί δεν παρακαλείτε το Θεό να σας στείλει βροχή?», ρώτησε ο γέροντας. «Προσευχές και λιτανίες κάνουμε κάθε μέρα, αλλά δεν σας ακούω». «Τότε δεν προσεύχεστε όπως πρέπει», είπε ο πατήρ.
Έλα αδελφέ να κάνουμε μια προσευχή μαζί και ελπίζω πως θα τη δεχθεί ο φιλέσπλαχνος Θεός. Στάθηκαν. Ο Άγιος Γέροντας σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και έκαμε μια σύντομη αλλά θερμή προσευχή στον Κύριο να λυπηθεί τα πλάσματά του που υποφέρουν και να στείλει σε αυτά την ευεργετική βροχή του. Δεν είχε προφάσει να τελειώσει όταν πελώρια μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό και άρχισε να βρέχει ραγδαία βροχή. Σαστισμένος ο αδελφός από το θαύμα που έγινε τόσο αστραφιαία μπροστά στα μάτια του, έμεινε πολλή ώρα σαν απολυθωμένος. Ύστερα έβαλε μετάνοια στο ναβά και με πολλή ευλάβεια του φίλησε τα πόδια. Εκείνος πάλι, αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο, δεν συνέχισε την πορεία του, αλλά γύρισε πίσω στο κελί του. Ρώτησε μια μέρα το γέροντά του, τον Αβά Ιωσήφ, ο Αβάς Λότ. «Διαβάζω κάθε μέρα την ακολουθία μου. Νηστεύω όσο μου επιτρέπουν οι σωματικές μου δυνάμεις. Μελετώ το λόγο του Θεού. Προσεύχομαι, ζω στην ησυχία και όσο είναι ανθρωπίνος δυνατόν, προσπαθώ να έχω καθαρούς λογισμούς. Τι άλλο απομένει να κάνω, Πάτερ, για να σώσω την ψυχή μου?» Ο γέροντας τον άκουσε σκεπτικός. Στάθηκε ύστερα όρθιος, κύψεσε τα χέρια στον ουρανό σε προσευχή. Φάνηκε τότε στον Αβά Λότ πως τα δάχτυλά του ήσαν 10 αναμένες λαμπάδες και θαύμασε. Βλέποντας την απορία του, Άγιος Γέρον του είπε: «Στο χέρι σου είναι τέκνον μου να γίνεις ολόκληρος μια φλόγα φωτεινή». Πήγε μια μέρα να πάρει νερό από το πηγάδι της Κίτης ο Αβάς Μωυσής και βρήκε εκεί τον νεαρό μοναχό Ζαχαρία αφοσιωμένο στην προσευχή και είδε το πνεύμα του Θεού να τον επισκιάζει. Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Όσιο Σισόη συμβουλές. «Αν θέλεις, παιδί μου, να αρέσεις το Θεό, απομάκρυνε πρώτα τον εαυτό σου ψυχικά από τον κόσμο», αποκρίθηκε ο σοφός πατήρ. «Μη απασχολείς το νου σου με τα γήινα. Ανέβα από τα κτίσματα στο δημιουργό τους. Η προσευχή και το κατανυκτικό δάκρυ ας φτιάξουν ένα ισχυρό δεσμό ανάμεσα σε σένα και τον πλάστη σου. Τότε μόνο θα βρει η ψυχή σου ανάπαυση στον πρόσκαιρο κόσμο και στην αιωνιότητα». Λένε για τον Αβά Τιθόη πως πολλές φορές ερχόταν σε έκσταση και αρπαζόταν ο νους του στα ουράνια όταν ύψωνε τα χέρια του στην προσευχή, αν δεν πρόφτενε να τα κατεβάζει εν καιρός. «Η προσευχή είναι ο καθρέφτης του χριστιανού», λέγουν οι πατέρες. Κατέβαινε μια φορά στην πόλη ο Αβάς Παμφό μαζί με άλλους αδελφούς. Στο δρόμο συναντήθηκαν με χωρικούς αγρότες που είχαν αφήσει τη δουλειά τους και είχαν ξαπλώσει κατά γης για να ξεκουραστούν. «Σηκωθείτε πάνω, αδέλφια», τους είπε ο γέροντας, «να χαιρετήσετε τους μοναχούς για να πάρετε την ευλογία τους. Αυτοί που βλέπετε συνομιλούν διαρκώς με τον Θεό και τα στόματά τους είναι αγιασμένα». Κάποιος μοναχός πήγε μια μέρα να επισκεφθεί τον Όσιο Αρσένιο. Έριξε μια ματιά από το μικρό άνοιγμα της καλύβης του για να βεβαιωθεί πως ήταν μέσα και τον είδε να προσεύχεται περιτριγυρισμένος από φωτεινή φλόγα. Θα ήταν χωρίς άλλο άξιος ο αδελφός για να είδει με τα μάτια του τέτοιο εξαίσιο πράγμα. Κτύπησε διακριτικά την πόρτα και περίμενε. Ο Όσιος του άνοιξε και βλέποντας τον έκπληκτο ακόμη τον ρώτησε αν ήταν πολλή ώρα εκεί και αν είχε ήδη τίποτε. Ο αδελφός όμως, για να μην τον λυπήσει, δεν του φανέρωσε εκείνο που τον είχε κάνει τόσο να θαυμάσει. Ένας παλιός ερημίτης στην κάτω Αίγυπτο, απλός και απονήρευτος, πίστευε με αφέλεια και έλεγε πως ο Μελχισεδέκ ήταν ο Υιός του Θεού. Όταν το έμαθε ο επίσκοπος του τόπου, κάλεσε τον ερημίτη στην επισκοπή και του εξήγησε πως ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς και ιερεύς του Θεού, πλην όμως άνθρωπος. Ο γέροντας δεν πίστηκε αμέσως. «Δώσ' μου 3 μέρες προθεσμία», είπε στον επίσκοπο, «να ερωτήσω για αυτό τον Θεό». Ύστερα από 3 μέρες πήγε πάλι στον επίσκοπο και του είπε με χαρά: «Τώρα, δέσποτα, είμαι βέβαιος πως ο Μελχισεδέκ ήταν άνθρωπος». «Πώς είσαι τόσο βέβαιος γι' αυτό?», τον ρώτησε με απορία εκείνος. «Νίστεψα και προσευχήθηκα να μου φανερώσει ο Κύριός μου την αλήθεια. Καθώς παρακαλούσα, είδα να περνούν από μπροστά μου σε ατέλειωτη παρέλαση ένας προς έναν όλοι οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης,
από τον Αδάμ ως τον Μελχισεδέκ. Μόλις πέρασε και αυτός, άκουσα φωνή να μου λέγει: αυτός είναι ο Μελχισεδέκ. Παραδέξου λοιπόν την αλήθεια. Πήγε ένα πρωί στο κελί του γέροντός του, ο Ζαχαρίας, ο μαθητής του Αβά Σιλουανού, για να πάρει ευλογία να αρχίσει κάποιο εργόχειρο. Χτύπησε την πόρτα και επειδή δεν έπαιρνε απάντηση, άνοιξε λίγο να δει αν ήταν μέσα εκείνος. Είδε τότε τον Όσιο σε κατάσταση θεϊκής εκστάσεως να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Έφυγε αθόρυβα ο νέος, χωρίς να τον ενοχλήσει. Όταν όμως κατά το μεσημέρι ξαναγύρισε, τον βρήκε στην ίδια στάση. Το ίδιο και το απόγευμα. Το βράδυ πια είδε τον Όσιο καθισμένο στο χαμηλό σκαυνί του, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, απορροφημένο στις σκέψεις του. «Τι σου συμβαίνει σήμερα, Αβά?» ρώτησε ο Ζαχαρίας. «Μικρή αδιαθεσία», είπε ο γέροντας, «δεν είναι τίποτε, μην ανησυχείς». Ο Ζαχαρίας όμως δεν εννοούσε να πιστεί με αυτή την καθησυχαστική απάντηση. Έπεσε γονατιστός στα πόδια του γέροντός του και τον παρακαλούσε: «Δεν θα σηκωθώ από εδώ, Αβά, αν δεν μου φανερώσεις όσα είδες». Τότε εκείνος αναγκάστηκε να ομολογήσει πως ο νους του είχε τόσο υψωθεί στην προσευχή, ώστε έβλεπε νοερά τη δόξα του Θεού. Κάποτε, ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου και εγώ, διηγήτως τους αδελφούς, ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γέροντά μου. «Πιέσαι από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αρμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωσε τα νερά. «Πιες», μου ξανά. Υπήκουσα. Πήρα με τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?» με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας πάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?» τον ρώτησα αργότερα. «Ένιωσα το νερό στους αστραγάλους μόνο μου», αποκρίθηκε. «Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως την ξηρά». Ξεκίνησε μια μέρα και ο Αβάς Αμονάς να επισκεφθεί τον Όσιο Αντώνιο. Μα επειδή ανέβαινε για πρώτη φορά εκείνο το βουνό, έχασε το δρόμο και για πολλές ώρες περιπλανιόταν άσκοπα χωρίς να διακρίνει πουθενά τη σπηλιά του μεγάλου ερημίτη. Όταν το κατάλαβε, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, μη επιτρέψεις να χαθεί το πλάσμα σου σε αυτή την άγρια έρημο». Παρευθύς λοιπόν φάνηκε ψηλά ένα χέρι που του έδειχνε το δρόμο ώσπου τον έφερε στη σπηλιά του μεγάλου Αντωνίου. «Αν η προσευχή μας δεν συμφωνήσει με τα έργα μας, άδικα κοπιάζομαι σε αυτήν», έλεγε συχνά στους νεότερους αδελφούς ο Αβάς Μωυσής. «Πώς θα κατορθώσω με μια τέτοια συμφωνία?» ερώτησαν μια μέρα εκείνη. «Όταν εφαρμόζουμε εκείνα που γυρεύουμε με την προσευχή μας», εξήγησε ο Όσιος. «Τότε μόνο μπορεί να συμφιλειωθεί η ψυχή με το δημιουργό της και να γίνεται δεκτή η προσευχή της, όταν αφήσει κατά μέρος όλα της τα κακά θελήματα». «Ακοή αντί ακοής λαμβάνομαι», λέγει κάποιος πατήρ, και εξηγεί: «Ακούει ο Θεός την προσευχή εκείνου που υπακούει στο θέλημά του». Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελής όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε ένα από τους εκεί πατέρας και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι». «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: ρίσε με από του πονηρού». Όταν προσεύχεσαι με ταπεινοσύνη, έχοντας βαθιά συνέστηση της αναξιότητός σου, γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο αναχωρητής, η προσευχή σου γίνεται αμέσως δεκτή από το Θεό.
Αν όμως ενώ προσεύχεσαι σου έλθει στο νου πως ο τάδε αδελφός την ώρα αυτή κοιμάται ή ο δίνα είναι αμελής και αρχίζεις έτσι την κατάκριση, τότε ο κόπος σου πηγαίνει εντελώς χαμένος. Την εποχή που έμενα στη Σκήτη, διηγείται ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, χτύπησαν μια μέρα την πόρτα της καλύβας μου δύο ξένοι, πολύ νέοι, που έμοιαζαν πως ήταν αδελφοί. Ο μεγαλύτερος μόλις είχε αρχίσει να κάνει γένεια, ο άλλος αγένιος. Με παρακάλεσαν με πολύ σεβασμό και ευγένεια να τους ρίξω το κελί του Αβά Μακαρίου. «Τι τον θέλετε?» τους ρώτησα ξαφνιασμένος. «Έχουμε ακούσει πολλά καλά γι' αυτόν και θέλουμε να τον γνωρίσουμε», μου είπε ο μεγαλύτερος. Τους φανέρωσα λοιπόν πως ήμουν εγώ εκείνος που ζητούσαν. Έβαλαν τότε μετάνοια και με παρακάλεσαν να τους κρατήσω κοντά μου. Επιθυμούσαν να γίνουν μοναχοί. Βλέποντας εγώ πως ήσαν όχι μόνο πολύ νέοι ακόμη, αλλά και ευγενείς και καλομαθημένοι, φαίνονταν πως ανήκαν σε πλουσία οικογένεια, τους είπα αμέσως πως ήταν αδύνατο να τους κρατήσω σε αυτόν τον άγριο τόπο. «Αν μας διώξει Σαββά, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε πιο βαθιά στην έρημο», μου αποκρίθηκε πάλι ο μεγαλύτερος. Ο νεότερος είχε το βλέμμα καρφωμένο στη γη και δεν άνοιγε το στόμα να πει λέξη. Εγώ στο μεταξύ συλλογίστηκα. «Γιατί να τους διώξω και να τους σκανδαλίσω? Ας τους κρατήσω. Γρήγορα όμως θα ζητήσουν μόνοι τους να φύγουν. Η αγριάδα του τόπου και η σπυραγωγία θα τους διώξει. Αν νομίζετε πως θα καταφέρετε να μείνετε εδώ, κοπιάστε να φτιάξετε την καλύβα σας». Με ευχαρίστησαν και ζήτησαν να τους δείξω τον τόπο. Τους έδωσα από μια αξίνα και ένα καλάθι πολυκεριασμένα παξιμάδια και τους ανέβασα στην κορφή ενός απόκρημνου βράχου. «Καθαρίστε το μέρος, κόψετε καλάμι από το έλος και φτιάξετε την κατοικία σας». «Τι εργόχειρο κάνετε εδώ, Αβά?» ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Πλέκω με πανέρια». Τους έδειξα να σκίζουν φοινικόφυλλα και να ετοιμάζουν υλικό για το πλέξιμο. «Θα τα δίνετε στο διακονητή που θα σας στείλω», τους εξήγησα, «και εκείνος θα σας φέρει το ψωμί σας». Αφού τους έδωσα κανόνα προσευχής, μελέτης και νηστείας, τους αποχαιρέτησα και έφυγα. Έμειναν μόνοι και φαίνεται πως τήρησαν με μεγάλη ακρίβεια όσα τους είπα. Τρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν και ούτε μια μέρα δεν φάνηκαν να μου δώσουν την παραμικρή ενόχληση. «Παράδοξο πράγμα», άρχισα να σκέπτομαι. «Τόσοι και τόσοι αδελφοί έρχονται από μακριά κάθε μέρα να με συμβουλευθούν και τούτοι εδώ, δύο βήματα πιο πέρα, να μην έρθουν ούτε μια φορά». Αλλά ούτε πουθενά αλλού πήγαιναν. Τους βλέπαμε μόνο στο Κυριακό κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή, σοβαρούς και σιωπηλούς. Ποτέ δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη με κανένα. Κοινωνούσαν και έφευγαν ευθύς για την καλύβα τους. Επειδή μου φάνηκε πως έκρυβαν κάποιο μυστήριο, ενίστεψα για χάρη τους μια ολόκληρη εβδομάδα και έκανα θερμή προσευχή να μου αποκαλύψει ο Θεός την πνευματική τους εργασία. Όταν τελείωσε το τάξιμο, πήγα ο ίδιος στο κελί τους να ειδώ τι κάνουν. Μου άνοιξαν και έβαλαν μετάνοια με σιωπή. Εγώ είπα τη συνηθισμένη ευχή και κάθισα. Τότε ο μεγαλύτερος έκανε με το χέρι του νόημα στο μικρότερο να φύγει. Εκείνος εξαφανίστηκε αμέσως. Ο μεγαλύτερος συνέχισε να πλέκει το πανέρι του με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα, χωρίς να βγάζει λέξη από το στόμα του. Σαν έφτασε η ανάτη ώρα, έκρουσε το ξύλο. Τότε παρουσιάστηκε ο νεότερος. Έστρωσε τράπεζα, έβαλε πάνω βρεμένα κουκιά, τρία παξιμάδια και νερό. Όταν ήσαν όλα πια έτοιμα, στάθηκε παράμερα σιωπηλός, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και περίμενε. «Ας πάμε», είπα εγώ, δίνοντας το σύνθημα για να καθίσουμε στην τράπεζα. Προσευχηθήκαμε και φάγαμε με σιωπή. Όταν τελειώσαμε το φαγητό μας, ήπιαμε λίγο νερό από το ξύλινο ποτήρι, προσευχηθήκαμε και εκείνοι πήγαν πάλι στο εργόχειρό τους. Σαν έβησε πια ο ίδιος, με ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Θα φύγεις, Σαββά?» «Όχι, θα μείνω εδώ απόψε». Μου έστρωσαν παράμερα ένα ψαθί. Έστρωσαν ακόμη ένα για τον εαυτό τους. Είπαμε τη βραδινή μας προσευχή μαζί, μου έβαλαν μετάνοια και αφού ξέσπηξαν λίγο τις ζώνες τους, επλάγιασαν. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Σε όλο το διάστημα της ημέρας δεν είχα σταματήσει να παρακαλώ το Θεό
να μου φανερώσει τη μυστική τους εργασία. Όταν υπολόγισαν πως θα έχω πια κοιμηθεί, σηκώθηκαν από το ψαθί τους και ψώνοντας τα χέρια στον ουρανό άρχισαν να προσεύχονται. Με μισόκλειστα μάτια τους παρακολουθούσα, προσέχοντας να μην μου διαφύγει τίποτε. Ξαφνικά είδα ένα πλήθος πονηρά πνεύματα σαν μύγες να πετούν γύρω από το στόμα του νεωτέρου. Ήταν φανερό πως προσπαθούσαν να τον κάνουν να χασμουριέται στην προσευχή. Θείος άγγελος όμως με πύρνη ρομφαία τους έδιωχνε. Τον μεγαλύτερο δεν τολμούσε να τον πλησιάσουν. Μόλις άρχισε να χαράζει, έπεσαν στο ψαθί τους και έκαναν πως κοιμούνται. Έκανα κι εγώ τότε πως ξύπνησα. «Θέλεις να διαβάσω με τους 12 ψαλμούς, Σαββά?» με ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Ας διαβάσω», του είπα. Άρχισε ο πιο μικρός. Είδα τότε μια αναμένη λαμπάδα να βγαίνει από το στόμα του και να ανεβαίνει στα ουράνια. Σαν άρχισε κι ο άλλος να διαβάζει, μου φάνηκε πως πύρινη στήλη έδωνε τη γλώσσα του με τον ουρανό. Είχε αρκετά προχωρήσει η μέρα όταν ετοιμάστηκα να φύγω. «Εύχεστε και για μένα τον αμαρτωλό», τους είπα καθώς τους αποχαιρετούσα. Μου έβαλαν μετάνοια χωρίς να πουν λέξη. Έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι δύο νέοι είχαν πραγματικά φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής με την προσευχή και τη σιωπή τους. Ύστερα από λίγο καιρό, αφότου τους επισκέφθηκα, εκάλεσε κοντά του ο Κύριος τον μεγαλύτερο και τρεις ημέρες μετά τον νεότερο αδελφό. Ένας αρχάριος μοναχός πολεμήθηκε κάποτε από ακαθάρτους λογισμούς. Θλιβόταν υπερβολικά γι' αυτό και από ταπεινοσύνη έλεγε πως ήταν αδύνατο να σωθεί. Μια μέρα πήγε σε ένα γέροντα να εξομολογηθεί και τον παρακαλούσε με δάκρυα να κάνει προσευχή για χάρη του να τον ανακουφίσει ο Θεός από αυτό τον πειρασμό. «Δεν σε συμφέρει τέκνον», του είπε ο γέροντας. Εκείνος όμως επέμενε τόσο πολύ που τον ανάγκασε να υπακούσει. Σήκωσε τα χέρια του σε προσευχή και παρευθύς σταμάτησε ο πόλεμος του νέου. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες όμως και ξαναπήγε στο γέροντο ο αδελφός και γονατιστός τον παρακαλούσε να κάνει πάλι προσευχή, να του έλθει πίσω ο πόλεμος και η πρώτη του ταπεινοσύνη, γιατί χωρίς αγώνα έπεσε σε λογισμούς υπερηφανίας. «Πρόσεχε, χριστιανέ, να μην αδικήσεις ποτέ τον αδελφό σου, για να γίνεται δεκτή από το Θεό η προσευχή σου. Αν όμως αδικήσεις, η προσευχή σου είναι απαράδεκτη. Οι αναστεναγμοί του αδικημένου δεν την αφήνουν να φτάσει στον ουρανό. Αν μάθεις πως κάποιος σε κακολογεί και έρθει καμιά φορά να σε επισκεφθεί, μην του δείξεις με τον τρόπο σου πως τα γνωρίζεις όλα και είσαι στενοχωρημένος μαζί του. Δέξου τον χαρούμενος με ήρεμο πρόσωπο και γλυκό τρόπο για να βρει παρησία στο Θεό η προσευχή σου», συμβουλεύει κάποιος Αββάς. Να τι λέγει για την προσευχή και ο Αββάς Μωυσής. «Πρόσεχε να διατηρείς την καρδιά σου βαθιά τη συνέστηση της αμαρτωλής σου καταστάσεως για να γίνεται δεκτή η προσευχή σου. Όταν απασχολείς το νου σου με τις δικές σου αμαρτίες, δεν θα σου μένει καιρός να παρακολουθείς τα σφάλματα των άλλων. Θέλεις να ακούει παρευθείς ο Θεός την προσευχή σου, αδελφέ?» λέγει ο Αββάς Ζήνων. «Σαν σηκώνεις τα χέρια στον ουρανό, προσευχή σου πρώτα απ' όλα με την καρδιά σου για τους εχθρούς σου και ο Θεός θα σου δώσει γρήγορα ό,τι άλλο του ζητήσεις». Από τις συμβουλές τους μοναχούς Αγίου Γέροντα. Αν εργάζεσαι το εργό χειρό σου και σημάνει η ώρα της προσευχής, μην πεις στον εαυτό σου: «Ας αποτελειώσω τη σειρά που μου απόμεινε» ή «Ας συμπληρώσω λίγες βελονιές και ύστερα πηγαίνω». Παραμέρι σε όλα τα άλλα καθήκοντα και δώσε το χρέος σου στο Θεό. Διαφορετικά μαθαίνεις να θεωρείς πάραγο την προσευχή και την ακολουθία. Έτσι όμως και την ψυχή στερείς από πνευματική τροφή και το σώμα σου από υλική, γιατί δεν θα προκόψεις το έργο χειρό σου χωρίς την ευλογία του Θεού. Η προθυμία σου στα πνευματικά και στα σωματικά θα φανεί από το πρωί που θα ξημερώσει. Ο Όσιος Παλάμων, ο γέροντας του Οσίου Παχωμίου, όταν έβλεπε πως ο νεαρός υποτακτικός του νίσταζε τη νύχτα που προσευχόταν, τον έπαιρνε
και ανέβαιναν πάνω στο γειτονικό αμόλοφο. Κρατούσε ο καθένας τους ένα ζεμπίρι και κουβαλούσαν άμμο από το ένα μέρος στο άλλο. Τον συνήθιζε έτσι να αντιστέκεται στον ύπνο και να γίνεται πιο πρόθυμο στην προσευχή. «Να είσαι πάντα άγρυπνος, παιδί μου», του έλεγε συχνά, «για να μην σε βρει στον ύπνο ο πειρασμός και κλέψει όλους σου τους κόπους». Συνήθισε σιγά σιγά ο Παχώμιος να σηκώνει τα χέρια του στον ουρανό από το βράδυ που άρχισε την προσευχή του και να τα κατεβάζει όταν έβγαινε ο ήλιος. Έτσι απέκτησε καθαρή καρδιά και αγνό σώμα. «Μεγάλο κατόρθωμα για τον άνθρωπο», γράφει ο Αββάς Ευάγριος, «να προσεύχεται με το νου συμμαζεμένο στα λόγια της προσευχής. Πολύ μεγαλύτερο όμως να ψάλει έτσι χωρίς καθόλου να περισπάται». «Πώς να αποκτήσω κατάνοιξη στην προσευχή, Αββά», ρώτησε ένας αδελφός τον Όσιο Σιλουανό, που είχε μεγάλη πείρα στα πνευματικά, και του εμπιστεύτηκε πως έκανε μεγάλη προσπάθεια να ψάλει μελωδικά για να αντιστέκεται στον ύπνο που τον ενοχλούσε στην ακολουθία. «Η ψυχή, παιδί μου, δεν συγκινείται τόσο από τη μελωδία όσο από το περιεχόμενο του ψαλμού», εξήγησε ο Όσιος. «Προσέχοντας μόνο να ψάλει μελωδικά, κινδυνεύει να πέσει σε καινοδοξία και να συγκλίνει πιο πολύ η καρδιά σου. Είτε προσεύχεσαι είτε ψάλεις, να έχεις πάντοτε βαθιά συνέστηση ότι βρίσκεσαι μπροστά στον Άγιο Θεό. Μην επιτρέπεις το νου σου να ρεμβάζει. Αγάπησε την ταπεινοσύνη που γεννά την κατάνοιξη. Μην θέλεις να κάνεις επίδειξη της σοφίας και των γνώσεών σου. Προτίμα να διδάσκεσαι παρά να διδάσκεις. Κοντά στα παραπάνω, βλέποντας ο Θεός την αγαθή σου προαίρεση, θα σου δώσει το χάρισμα της κατανοήξεως».